παραθέσεις, γιατί θα θυμηθούμε καλαμπόκες, πρόεδρους ΟΝΕΔ και τα λοιπά. Δεν έχει νόημα αυτή η αντιπαράθεση. Θα ξεκινήσω την ομιλία μου με λόγια ανθρώπων που ανήκουν στο πολιτικό φάσμα της Νέας Δημοκρατίας αλλά και θεσμικών παραγόντων Υπουργείων. Ίσως εξ αυτών είναι και εδώ παρόν ο κύριος Παυλόπουλος. Είναι ένα μετέωρο βήμα της υποκρισίας εάν δεν δίνει η πολιτεία συνέχεια σε ένα μέτρο που έχει θεσπίσει. Το αγαθό της παιδείας είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο. Υπάρχει δίωδος με βάση το άρθρο 16. Ξέρει ο κύριος Αθανασίου τι πρέπει να κάνει. Είναι θέμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Δεν θέλω να δίνω συμβουλές. Τα είπε ο κύριος Παυλόπουλος στο Βήμα FM. Παρακάτω, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, κύριος Γιάννης Ιωαννίδης, και ο πτέως Γενικός Γραμματέας Αντικλιματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Μαρίνος Σκανδάμης, έχοντας υπηρετήσει τους θεσμούς του κράτους δικαίου, με όση δύναμη διαθέταμε, πιστεύουμε βαθιά στην αξία των κανόνων και στην αναγκαιότητα εφαρμογής τους. Υπάρχουν ωστόσο οριακές περιπτώσεις όπου η ζωή μας ξεπερνάει όλους. Εξάλλου, η ανθρώπινη ζωή, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού, είναι υπέρτατη αξία. Η ιστορία του Νίκου Ρωμανού είναι μία από αυτές τις οριακές περιπτώσεις. Όση σημασία και αν έχει η διάκριση των εξουσιών ή η προστασία της δημόσιας τάξης, όσο λεπτές και αν είναι υποκανονικές συνθήκες οι σταθμίσεις μεταξύ δημοσίων αγαθών και δικαιωμάτων των κρατουμένων, όλα τούτα θα εκμηδενιστούν αν το αποτέλεσμα στο οποίο θα οδηγήσουν θα είναι η απώλεια της ζωής ενός ανθρώπου χτυπημένου από μια εξαιρετική μοίρα. Η πολιτεία έχει αρχές, αξίες και κανόνες. Έχει και όργανα που επομίζονται την ευθύνη να διασφαλίσουν, εκτός από την τήρηση των κανόνων, την επικράτηση των αρχών και των αξιών. Τρίτο που θα χρησιμοποιήσω είναι ο κύριος Λοβέρδος, ο οποίος είπε «Και αυτό το παιδί πρέπει να πάρει τις ευκαιρίες του. Η δημοκρατία δεν εκδικείται. Αν πάθει κάτι κακό, το κρίμα στο λαιμό όσων ολιγόρησαν». Τα λέει υπουργός σας. Δεν τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και χρησιμοποιώ την αντιπαράθεση με τον προηγούμενο ομιλητή. Όταν λοιπόν από την δικιά σας πλευρά εκφράζετε κάτι για το οποίο όντως έχετε ολιγορήσει 30 μέρες τώρα, θα πρέπει να δούμε μια λύση που καταρχήν θα δίνει δικαιώματα όχι μόνο στον Νίκο Ρωμανό αλλά σε όλους τους κρατούμενους και θα αποφεύγουμε περαιτέρω κρίση ώστε να τη χρησιμοποιήσει ο καθένας όπως θέλει. Για τη συγκεκριμένη τροπολογία νομίζω ότι ισχύει το ρητό «στρίβιν δια του αραβόνος». Ούτε η νομοτεχνική βελτίωση που μας φέρατε διευκολύνει κάτι. Γιατί αν ήταν να φυτούν οι άνθρωποι εξ αποστάσεως θα τα είχαμε κλείσει τα ΑΗ και τα ΤΕΗ. Μάλιστα, όταν οι ίδιες οι διοικήσεις, οι πανεπιστημιακές αρχές σας έχουν τονίσει ότι κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο, δεν μπορεί να γίνει. Όταν δε μάλιστα τα πανεπιστήμια έχουν τόσες τρομακτικές ελλείψεις, ακούγεται και λίγο αστείο να πούμε ότι θα ξεκινήσουμε μια εγκατάσταση στις φυλακές πραγμάτων που δεν έχουμε εγκαταστήσει τα ίδια τα πανεπιστήμια. Όταν ο διοικητής των ΤΕΗ σας το λέει αυτό, όταν σας το λέει ο κύριος Φορτσάκης, κάτι σημαίνει, λάβετε το υπόψη. Νομίζω λοιπόν ότι και οι δύο τροπολογίες που έχουν κατατεθεί από πλευράς Δημάρ και από δικιάς μας πλευράς σας δίνουν το περιθώριο και θεωρώ ότι θα το κάνετε, ότι σας δίνουν το περιθώριο να δώσετε έστω και αυτήν τη στιγμή μία λύση. Να δώσετε μία λύση η οποία θα διευκολύνει τους πάντες, γιατί η νομοθετική ρύθμιση που φέρετε μπορεί να δυσχεράνει όχι μόνο τη θέση του Νίκου Ρωμανού αλλά και όλων των κρατουμένων. Γιατί με μεγάλη ευκολία τα συμβούλια των φυλακών θα επιλέγουν την εξ αποστάσεως φύτηση και δεν θα δίνουν σε κανέναν άδεια. Και κάτι ως κριτική η οποία αναφέρεται από νομικούς κύκλους. Υπάρχει μία απόφαση που πάρθηκε από το Συμβούλιο των Φυλακών σε συμφωνία με το αρμόδιο δικαστικό όργανο. Ο Άριος Πάγος με δύο αποφάσεις του λέει και το 2008 αλλά και το 2012 ότι όταν ένας κατάδικος είναι και υπόδικος υπερισχύει αυτό που εκτεί ως κατάδικος και άρα δεν χρειαζόταν η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου δικαστικού οργάνου. Επ' αυτού αν έχετε κάτι να μας πείτε αν ήταν σωστό ή λάθος. Και θέλω να κλείσω. Ναι. Θα σας τις φέρω. Θέλω να κλείσω με κάτι που έχει γίνει από προχθές. Και για μας τουλάχιστον στο ΣΥΡΙΖΑ είναι τραγικό ότι ο συγκεκριμένος υπουργός παραμένει στη θέση του. Ο κύριος Κουκουλόπουλος είπε από το Βήμα δημοσίως
ότι υπάρχουν φωτογραφίες δείπνου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με κάποιες κυρίες. Του ζητήθηκε επανειλημμένα να καταθέσει αυτές τις φωτογραφίες και ο κύριος αυτός δεν το έπραξε, επίησε την ίσα. Αντί λοιπόν ο κύριος αυτός να παραιτηθεί, παραμένει στη θέση του. Δεν ξέρω πόσο καλό είναι για την Ελληνική Βουλή, αλλά και γενικότερα για το πολιτικό σύστημα, να βγαίνει ένας υπουργός να λέει το πιο αδιανόητο ψέγμα, να το λέει με τέτοια ευκολία και να μην νιώθει, να μην έχει την ελάχιστη τσίπα όταν τον έχουν διαψεύσει όλες οι πλευρές, όταν ο ίδιος δεν προσκομίζει κάποιο στοιχείο, να παραμένει στη θέση του. Εμείς λοιπόν ζητούμε την παραίτησή του. Αν εσείς νομίζετε ότι κάνει καλό στο πολιτικό σύστημα να έχετε ένα τέτοιο υπουργό, να τον χαίρεστε. Ο κύριος Αθανάσης Πλεύρης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μιλάμε σήμερα για ένα νομοσχέδιο, αλλά βεβαίως η μεγάλη κουβέντα που γίνεται έχει να κάνει με την τροπολογία, η οποία έρχεται αναφορικά με την εξαποστάσεως φοίτηση για τους κρατούμενους. Κοιτάξτε, γίνεται, εγώ είμαι και ποινικός δικηγόρος και συναναστρέφομαι με όλον αυτόν τον κόσμο, διότι είναι η εντολή μας και τουλάχιστον από συναδέλφους νομικούς όταν τοποθετούνται θα πρέπει να λένε όλο το εύρος των νομικών διατάξεων. Η εικόνα που έχει δοθεί στην ελληνική κοινωνία, κυρίες συνάδελφοι, τώρα από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι υπάρχει ένα εκδικητικό συμβούλιο των φυλακών και ένας υπουργός ανάλγητος που δεν δίνει άδεια στο Ρωμανό. Πάμε λοιπόν στο ισχύον νομικό πλαίσιο να δούμε τι μπορούσε να κάνει το συμβούλιο των φυλακών. Άρθρο 55. Εκπαιδευτικές άδειες. Για να δοθούν οι εκπαιδευτικές άδειες θα πρέπει να τηρηθούν οι προϋποθέσεις της διαδικασίας του άρθρου 55, παράγραφος 1, περίπτωση Γ και παράγραφος 2 και 3 του παρόντος. Τι λέει το άρθρο 55? Για να δούμε αν το δικαστικό συμβούλιο ήταν ανάλγητο ή αν εφάρμοσε το νόμο. Εδάφιο 1 Γ, 3, δηλαδή το 3. Κατ' εξαίρεση σε αυτόν που καταδικάστηκε σε ποινή πρόσχερης κάρθηξης για παράβαση της παραγράφου 2 του άρθρου 380.